Πώ τα είδατε, τι έγινε με εσά, Τι δεν πήγε καλά. Καλησπέρα. Ε, κοιτάξτε, το τι δεν πήγε καλά είναι σίγουρα μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Σίγουρα ένα, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ευθύνεται αφενό η δαιμονοποίηση πολλών από, τον, από τις προτάσεις μας στη, σε μεγάλη μερίδα των μέσων μαζικής ενημέρωσης και σίγουρα και ο αποκλισμός πολλών υποψηφίων μας από συγκεκριμένα μέσα. Επομένω, αυτό σίγουρα έπαιξε ένα πολύ σημαντικό Οπότε ρόλο. Όχι, δεν είχατε πρόσβαση στα μέσα, λέτε, δεν σα καλούσαν να ακούσετε. Ναι, είναι γνωστό το έχουμε. Ναι. Όχι, το έχετε πει, ναι, το ξέρω. Το Έτσι, έχετε, το ναι, ξέρω. ναι φυσικά, φυσικά. Οπότε αυτό παίζει ρόλο. Αυτό ήταν πολύ... καθοριστικό, λέτε δηλαδή. Έφερε αρνητικά αποτελέσματα στην κοινή Μάλιστα. γνώμη, αναμφίβολα. Ε, από εκεί και πέρα βλέπουμε, για να μιλήσουμε για το κομμάτι τη αριστερά και του ΜΕΡΑ25 συγκεκριμένα. Βλέπουμε ότι η ανάγκη για ρήξη είναι πιο έντονη από ποτέ, έτσι. Και το ΜέΡΑ25 είναι το κόμμα το οποίο κομίζει το πρόσταγμα της ρήξη μέσα από το πρόγραμμα του φυσικά, με σχέδιο και μέτωπο στην κοινωνία. Έτσι, φυσικά ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ έχουν αποκηρύξει τη ρήξη παρόλο που διάφορα από αυτά που προτείνουν ε, απαιτούν τη ρήξη. Φυσικά μιλάμε για ρήξη με την ολιγαρχία και τους δανειστές, έτσι, ναι. ο, τους φορείς της δυστοπίας που βιώνουμε στη χώρα. Τώρα... Κύριε Παρασκευόπουλε, αυτή α, η πολύ α. μεγάλη συζήτηση που έγινε προεκλογικά για, με αναφορές το 2015 ήταν σαν να γυρίσαμε 8 χρόνια πίσω. Ε, ακούσαμε την στην υπόθεση με, τη, με τα παράλληλα νομίσματα... Ε, με τα capital controls, με τη Δήμητρα, ε, με το ε, δίμητρες, ε, με, με, με όλο αυτό το πλαίσιο το οποίο θεωρούμε ότι για τον ένα, τον ΑΒ λόγο και ευτυχώ, εδώ που τα λέμε έχει μείνει πίσω. Θεωρείται ότι βοήθησε, ότι έκανε κακό στο ΜΕΡΑ25 και γιατί σας το λέω, γιατί ε, φαίνεται και από την ψήφο, την αποψηνή, τη συνολική ε, του εκλογικού σώματος ότι ο κόσμος επέλεξε να κοιτάξει μπροστά και όχι πίσω. Κοιτάξτε να δείτε, επιβεβαιώνεται ακριβώς αυτό το οποίο ανέφερα μόλις, το ότι όλη αυτή η δαιμονοποίηση των ιδεών, φυσικά μιλάω και για το σχέδιο Δήμητρα και όλα αυτά τα περίεργα τα οποία έχουμε ακούσει εδώ και καιρό, ε, έφερε σίγουρα αρνητικά αποτελέσματα. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο, το επαναλαμβάνω, και είναι κομμάτι του σημερινού αποτελέσματος. Έτσι. Από εκεί και πέρα, ε, να πούμε ότι το 2015 ήταν μια ιστορική ευκαιρία, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε ένα μεγαλειώδες όχι το οποίο έδωσε ο ελληνικός λαός και φρόντισε ο ΣΥΡΙΖΑ να το αναστρέψει και να επαναφέρει ουσιαστικά τη δεξιά, τη νέα δημοκρατία και αυτό που βιώνουμε σήμερα, τον υπαρκτό μητσοτακισμό, αν μου επιτρέπετε.